Όπως ανακοινώθηκε χθες, το χαράτσι επισημοποιήθηκε. Διότι όταν ξεκίνησε το χαράτσι έλεγαν ότι είναι προσωρινό, τώρα το μονιμοποιούν, δεν θα αφήσουν τίποτα χωρίς να το φορολογήσουν. Με αποτέλεσμα, αυτό που λένε δηλαδή ότι δεν θα έχουμε νέους φόρους, αυτό τι είναι? Δεν είναι νέα φορολογία? Θα εισπράττει κάθε χρόνο το δημόσιο γύρω στα 2,5 δις. Αλλά το χαράτσι θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται, γιατί έχουν βάλει συντελεστές και άλλα πράγματα, θα το δούμε στην πορεία. Εμείς είμαστε αντίθετοι και θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να δώσει το παρόν την Τετάρτη, όπως είπαμε στην εφορία, 11 η ώρα, και η Ομοσπονδία στην πορεία θα κρίνει για τη συνέχεια του αγώνα. Καλούμε και εμείς τον κόσμο την Τετάρτη να έρθει στην εφορία. Δεν θα αποκλείσουμε την εφορία για να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Θα διαμαρτυρηθούμε και να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι είναι στην εξουσία ότι τώρα πλέον δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε άλλα χαράτσια. Ήδη μας έχουν φέρει σε οριακό σημείο. Βρίσκομαι σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούμε να πληρώσουμε το 1 ευρώ. Καλούμε τις βουλευτές του νομού Χανίων που εκπροσωπούν τον νομό στη Βουλή να μην ψηφίσουν το νομοσχέδιο, διότι θα βρεθούν σε δύσκολη θέση και δεν θα περάσει πολύ καιρός.